στην Β' Αθήνα, που είναι η κυριολογική της περιφέρεια, και επέλεξε εδώ το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Για να δούμε. Α, τώρα παίρνει τα ψυχοδέλτια, κύριε Γιουρματά, και κατευθύνεται στο παραβάν. Θα πάει στο παραβάν με την κόρη της. Είναι μαζί με την κόρη της, ναι. Πάει και ο μικρός. Απ' έξω. Α, ναι, και μέσα. Είναι και σύντομη η εκλογική διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και σταυρό προτίμησης σε αυτές τις εκλογές, καθώς γίνονται με λίστα. Λινά, μπορείς λίγο να μας δώσεις την εικόνα γενικά στο εκλογικό κέντρο εκεί, αν υπάρχει κόσμος, αν έχουν περάσει, αν έχουν ψηφίσει, έχεις λίγο ρεπορτάζ κάνει νωρίτερα. Κάτι συμβαίνει όμως, κάτι συμβαίνει με το ψηφοδέλτιο. Τι έγινε? Τι είπε? Άλλαξε το ψηφοδέλτιο, ναι. Είχε κάποιο πρόβλημα. Ζήτησε άλλο ψηφοδέλτιο. Ναι, γιατί ήταν διορωμένο το ψηφοδέλτιο. Να μην το χρεώσουν ως άκυρο την καθημερινή που θα γίνει. Οπότε άλλαξε ψηφοδέλτιο, κύριε Γεννηματά. Από το κοντρόλ μας λένε ότι ένα πρόβλημα με το ψηφοδέλτιο είχε και ο κύριος Θεοδωράκης νωρίτερα, ψηφίζοντας στα Χανιά, στη Χαλέπα. Επειδή με ρώτησες πριν, Μάριον, ο κόσμος έχει, υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση στις κάλπες. Ναι. Οι περισσότεροι από ό,τι μου έλεγαν άρχισαν να έρχονται με καλύτερη κίνηση εδώ και μία μισή ώρα. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί θα προσέλθει ο κόσμος στις κάλπες να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Να δούμε λοιπόν τι έχει να πει η κυρία Γεννηματά, τη δήλωσή της. Πάμε να πάρουμε τις θέσεις μας για να γίνει η δήλωση της πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είμαστε σε απευθείας σύνδεση και πηγαίνουμε για να λίγα μέτρα πιο κάτω για να γίνει η δήλωση της κυρίας Γεννηματά. Έχει λίγο το μικρόφωνο. Ωραία. Για το εδώ είναι. Ενώ το κοινό μας σπίτι είναι εδώ. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Καλούμε όλους όσους μας επιστέθηκαν στο παρελθόν να μας κινήσουν και πάλι. Όμως, η ελπίδα απαιτεί συνεργασίες. Εμείς μπορούμε να είμαστε ο εγγυητής για τη σταθερότητα, για τη συνεργασία, με σχέδιο, με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Η χώρα χρειάζεται αύριο κιόλας μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας που θα αφήσει πίσω οριστικά τα μνημόνια και την κρίση, χωρίς όμως να συνθλίψουμε τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θα πρέπει σήμερα το βράδυ να τελειώσει αυτή η σύγκρουση του άγωνου δικοματισμού. Τώρα το λόγο έχει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.